Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για ακόμη μια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σε μια καινούργια εκπομπή του Energy. Στην παρέα σας η Ελπίδα Ρεβουγέδο και όπως κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 6 μέχρι τις 7 θα βλέπουμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Οπότε στο energy.gr, κάθετος energy live, μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας σχόλια, τη δική σας ενέργεια με λογαριασμό του δικού σας Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι κοντά σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Και εμείς χαιρόμαστε. Μεγάλη μας έτσι και εμάς τιμή και χαρά που είστε εδώ για να κάνουμε νομίζω μια ωραία, μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για τη διαιτησία και το βόλεϊ γενικότερα. Μην χρονοτριβούμε, να πάμε κατευθείαν στα θέματα που έχουμε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια και για τους διαιτητές και γιατί νομίζω ότι ο κόσμος κεντρώνεται περισσότερο και ο σοσιαλιστής υποψήφιος για την προεδρία του Περού, ο εκπαιδευτικός και συνδικαλιστής Πέδρο Καστίγιο, συνεχίζει να αυξάνει το προβάδισμά του έναντι της υποψήφιας διοικητικής δεξιάς της Κέικο Φουσιμόρη. Κατέδειξε κυλιόμενη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες. Δύο εβδομάδες πρωτού διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος της αναμέτρησης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Ο κύριος Καστίγιο, δάσκαλος του Δημοτικού, νέος στην πολιτική, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές, καθώς υπόσχεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση του συντάγματος του Περού, να εθνικοποιήσει ορυκτούς πόρους και να ζητεί από μεταλλευτικές εταιρείες να καταβάλουν υψηλότερα ποσά στο κράτος. Εξασφαλίζει το 44,8% των προθέσεων ψήφου. Ενώ η κυρία Φουχιμόρη πυροδίζεται στο 34,4%. Το ένα τηλέφωνο έφερε το άλλο. Βρέθηκα ξαφνικά σύμφωνα μαζί με το γιο μου και την κόρη μου σε ένα Περού, αμφιθέατρο. Για λογαριασμό τη εφημερίδα La Repubblica. Αν θυμάμαι καλά, στη Δάφνη και στη Γυμναστική Ακαδημία και έκανα ένα Σαββατοκύριακο. Για την προσωπευτική δημοσκόπηση διενεργήθηκε την 21η Μαΐου και το περιθώριο του δυστυχού σπάλματο είναι σύμπλην 2,8%. Το συγκεκριμένο ήταν πολύ γρήγορο, σύντομο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κύριο Καστίγιο, ο οποίο νωρίτερα αυτόν τον μήνα ένιωσε να χάνει έργο. Δεν ήξερα κανέναν. Κανέναν δεν ήξερα. Απέναντία φέρεται να ανοίξει την σελίδα στην κυλιόμενη έρευνα του ΑΕΠΑ. Καθώ στα μέσα Μαΐου συγκέντρωνε το 6,5%, με αυτόν τον τρόπο όμως μπήκα στη διαιτησία όπως πολλές φορές λέω, χωρίς να οφείλω σε κανέναν τίποτα. Το Σάββατο έγιναν πορείες κλίμα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες. Έτσι ασχολήθηκα, μου άρεσε και μου αρέσει πολύ. Εξελίχθηκα σε προσωπικό επίπεδο όσο μπορούσα. Η κυρία Φουχιμόρη είναι η κόρη του εγκάθριτου. Κατάφερα να φτάσω εδώ, δεν έχω πάρα πολλά περιθώρια προσωπικά λόγω ηλικίας, γιατί όσο μεγαλύτερο αρχίζει η διαιτησία, τόσο λιγότερο είναι το περιθώριο εξέλιξη. Αλλά για την ηλικία μου θεωρώ ότι έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο. Η δημοσκόπηση του ΑΕΠ κατέδειξε επίσης ότι το 13% σκοπεύει να ψηφίσει δηλαδή μες στο 13ο έτος. Την 6η Ιουνίου. Και, δηλαδή, ενώ το 5,1% του εκλογικού σώματος είναι ακόμα αναποφάσιστο. Αναλύεται περισσότερο το παιχνίδι. Εκπαιδευτικό διατηρεί προβάδισμα στις στοχότερες αγροτικές υπηρεσίες επαρχίες της χώρας των Άνδεων, που κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίω στην παραγωγή κουκού. Κάποιες εμπειρίες που έχετε να θυμάστε από όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Ο κύριος Καστίγιο, 51 ετών, επικράτησε, εκπλήρωσε αρκετούς αναλυτές στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών την 11η Απριλίου, συγκεντρώνοντας 18,92% των ψήφων. Ακολουθούμενος από την κυρία Φουσιμόρη, που έλαβε το 13,4%, σε μια αναμέτρηση στην οποία συμμετείχαν 18 υποψήφοι, αριθμός προηγούμενο. Ο διαιτητής πρέπει να φεύγει από το γήπεδο και να μην θυμούνται καν αν είναι δυνατόν ούτε ποιος είναι. Όταν δεν ασχολείται μαζί του μετά το παιχνίδι, είναι ακριβώς. Η δουλειά του διαιτητή είναι να γίνει σωστά ο αγώνας, να φύγει από το γήπεδο και να χαρούν όλοι που παίξανε. Και ας μην θυμούνται τίποτα για το διαιτητή. Αυτός είναι ο επιτυχημένος διαιτητής. Τον βλέπουν αυτοί που πρέπει να τον δουν. Οι άνθρωποι που κρίνουν τους διαιτητές και τους αξιολογούν είναι πάντοτε εκεί, από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο επίπεδο, και να είστε σίγουρος ότι πάντοτε έχουν ένα μάτι που είναι σαφές, δίκαιο και προσέχει. Άρα λοιπόν ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές, αλλά η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ έχω νιώσει στιγμές βλέποντας αγώνες που παίζουν, ας πούμε, παίζει η κόρη μου. Θα συζητήσουμε ίσως γι' αυτό. Και λιγότερο προσωπικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν καταφέρνω ένα δύσκολο παιχνίδι να το τελειώσω και να ακούσω από τους συντελεστές ένα μπράβο, όχι ότι ήσουν ο καλύτερος του κόσμου, ότι είπα, θεωρούμε ότι παίξαμε έναν δίκαιο αγώνα. Είτε χάσανε είτε κερδίσανε. Για μένα είναι πολλές αυτές τις στιγμές ευτυχώς. Που κατηγορούν ότι έτσι δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες. Στιγμές είναι αυτές οι ορότερες στιγμές που έχω γνωρίσει και έχω διαδράσει με ανθρώπους στον χώρο του βόλεϊ.
Ο λαός του την κράει, συνεχίζει να υφίσταται παραδιάστημα των δικαιωμάτων, καταχρήσεις και φρικαλαιότητες και έχει πηγόντως ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία εμποδίζεται από τους ειδικούς της Αιθιοπίας και της Ερυθρέας και άλλους ένοπλους παράγοντες. Πώς είναι να βρίσκεστε? Επικρίνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, σε ανακοίνωση τύπου που δημοσιοποίησε το State Department. Παρά τη μεγάλη διπλωματική προσπάθεια, τα αντιμετωπίζουν μεγάλο έργο, είναι από τους μεγαλύτερους συνδέσμους στη χώρα. Δεν έλαβαν σημαντικά μέτρα για να τερματιστούν οι συνδέσμους τη Αθήνας, που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και λύση τη πολιτική κρίση υπογραμμή. Και αντίστοιχα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο σύνδεσμο στη Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η μεγαλύτερη σύνδεση τη χώρα. Θα επιβληθεί σε πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου. Ένα σύνδεσμο έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει σχολέ διαιτησία, να φέρει διαιτητέ. Πρέπει να φροντίζει για τα διαδικαστικά, να γίνουν δηλώσει ενέργεια, να προσέχει τι τυπικέ προποθέσει, να τηρεί αρχεία, να επικοινωνεί με όλου του φορεί όπω οι ομοσπονδίες. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, εάν έχει μια ομάδα που μπορεί να υποστηρίξει και να βοηθήσει, σκοπεύουν επίση να επιβάλλουν περιορισμού ευρεία κλίμακα. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση αφορά την οικονομική βοήθεια και τη συνεργασία, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια από πολλού συναδέλφου. Θα συνεχίσω να και επειδή μου ζητήθηκε, μπορώ να πω ότι ενέδωσα και ασχολήθηκα ενεργά σε αυτό το ρόλο. Θεωρώ ότι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Είπατε, καταδικάζουν με το πλέον έντονο τρόπο του σκοτωμού, του εξαναγκασμού, εκτοπισμού, τη συστηματική εξαγωγή και άλλη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα χρήματα. Η δεύτερη επιμένει ο κ. Μπλίνκεν. Ανανεώθηκε μας προκαλεί επίσης φρίκη η καταστροφή δημόσιων αγαθών, όπως πηγές νερού, τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας. Όρο αγαπάνε το άθλημα και θέλουν να πάνε παρακάτω. Και αυτό θα κλείσω με αυτό για τα θέματα του συνδέσμου. Να ξέρετε ότι η θέση του Προέδρου ενός συνδέσμου, τουλάχιστον στο αντικείμενο το δικό μου και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου θα πω, είναι η χαμηλότερη. Για μένα η ψηλότερη θέση έχει το απλούστερο μέλος. Έχει ο χθεσινός διαιτητής που ήρθε. Αυτός είναι το αφεντικό. Mm-hmm. Για μένα αυτή είναι τα αφεντικά. Εμείς είμαστε οι υπάλληλοι τους. Και προσπαθούμε, εντός εισαγωγικών φυσικά έτσι, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που εκείνοι θέλουν και έχουν στο μυαλό τους. Αυτό κάνουμε. Κύριε Παχατζιάν, θα σας διακόψω λίγο να φτιάξουμε ένα μικρό τεχνικό θέμα που ενδεχομένως να έχει προκύψει και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θεματάκι, αλλά πιστεύω τώρα όλα καλά, να μας ακούτε με καθαρό ήχο. Λοιπόν, μιλούσαμε για τον σύνδεσμο των διαιτητών πρωτοσφαίρησης της Δυτικής Αττικής και Πειραιά. Μας είπατε λίγα λόγια για να γνωρίσουμε καλύτερα το σύνδεσμο και τον ρόλο τον δικό σας εκεί, αλλά και γενικότερα το ρόλο του συνδέσμου που παίζει στο βόλεϊ. Όπως μου είχατε πει και πριν από την συνέντευξη, έχει στην ευθύνη του ο σύνδεσμος και τις Κυκλάδες, αλλά και την Σάμμο, με ό,τι δυσκολίες συνεπάγονται όταν μιλάμε για νησιά. Πώς ανταποκρίνεται ο σύνδεσμος σε ό,τι δυσκολίες αυτές εμφανίζονται? Πραγματικά, αυτή η κατάσταση που έχουμε, είμαστε νομίζω ο μοναδικός σύνδεσμος που είναι και σε μεγάλη περιοχή, σε αστική περιοχή, που είναι ο νομός Αττικής, και ταυτόχρονα έχουμε και περιοχές περιφερειακές. Οι Κυκλάδες και ιδιαίτερα η Σάμμος είναι περιοχές με ειδικές προδιαγραφές, με ανάγκες που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς εδώ στην πόλη. Mm-hmm. Εάν δεν τους έβλεπα τους συναδέλφους εκεί, αν δεν έβλεπα τις ανάγκες, δεν θα τις καταλάβαινα ούτε εγώ. Θεωρώ ότι χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη αυτές οι περιοχές και μαζί με αυτές τις περιοχές και όλες οι περιφερειακές περιοχές στην Ελλάδα. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για αυτό, για το δικό μας σπίτι. Είναι και άλλα σπίτια που χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται υποστήριξη σε δυναμικό, σε οικονομικές. Όσον είναι δυνατόν να στηριχτούν οικονομικά από οποιονδήποτε φορά, είτε είναι η Ομοσπονδία είτε δεν ξέρω ποιος άλλος φορέας θα μπορέσει, το Υπουργείο, και όχι μόνο σε επίπεδο διαιτητών, μιλάμε για όλους τους ανθρώπους, για τα σωματεία. Και ξέρετε κάτι, εμείς οι διαιτητές είμαστε ένα μέρος της αλυσίδας, ένας κρίκος της αλυσίδας. Ο βασικός κρίκος είναι οι αθλητές καταρχήν. Χωρίς αθλητές δεν υπάρχει τίποτα. Το νούμερο είναι αθλητές. Αλλά υπάρχουν και από πίσω παράγοντες, άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο, προπονητές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μια υποστήριξη. Σε ό,τι αφορά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, και μιλάω ως διαιτησία τώρα,
Προσπαθήσαμε και κάναμε, μάλλον προσπάθησε η ΚΕΔΗ, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, φέτος και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτό. Μάλιστα, πρόσφατα, εξ όσων γνωρίζουμε, έχει προσεγγίσει και περιοχές εκτός των αστικών κέντρων με σκοπό να βοηθήσει, να υποστηρίξει, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να εκπαιδεύσει, να διαδράσει με προπονητές, με παράγοντες, με αθλητές. Και όλο αυτό είναι κάτι που βοήθησε και η πανδημία σε αυτό, που εξελίσσεται στο διάστημα αυτό. Με τον τρόπο μας, λοιπόν, οι διαιτητές προσπαθούμε να στηρίξουμε και αυτές τις περιοχές και εμείς, σαν σύνδεσμος, ακόμη περισσότερο την Σάμο και τις Κυκλάδες. Ενδεικτικό ότι στην τελευταία σύνθεση του διοικητικού μας συμβουλίου, που είναι 9 μελές, έχουμε 2 ανθρώπους από τα νησιά. Έναν από τη Σάμο και έναν από τις Κυκλάδες. Άρα, δίνουμε σημασία και θεωρούμε ότι υπάρχει μέλλον εκεί. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχει εξέλιξη και θα υπάρχει και μέλλον διαιτητικό. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στην πανδημία, αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει πλήξει πολύ τον αθλητισμό και φυσικά και το βόλεϊ. Έχουμε δει τις επιπτώσεις στις ομάδες, έχουμε δει τις επιπτώσεις στους αθλητές. Λίγοι όμως έχουν μιλήσει για τους διαιτητές. Οι διαιτητές τώρα από όλη αυτή την περιπέτεια που ζήσαμε και ζούμε, πώς επηρεάζονται, πώς επηρεάστηκαν? Υπάρχουν 2 ζητήματα. Ένα βασικό ζήτημα είναι ότι όπως ο παίκτης δεν μπαίνει στο γήπεδο, δεν προπονείται και δεν παίζει αγώνες, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το διαιτητή. Και ο διαιτητής, για να κρατηθεί σε φόρμα, πρέπει να μπει στο γήπεδο, να δει φύλλο αγώνα, να δει αγώνες, να σφυρίξει. Ξέρετε, δεν βάζουμε τη σφυρίχτρα στο στόμα. Και αυτό είναι μια κίνηση που μας φεύγει. Την πρώτη φορά που βάζεις σφυρίχτρα μετά από καιρό, δεν ξέρεις να σφυρίζεις, δεν θυμάσαι καλά. Όμως, τουλάχιστον καταφέραμε να έχουμε κάποια, ας το πούμε, υποκατάστατα. Όλο αυτό το διάστημα δεν μείναμε εκτός χώρου, γιατί κάναμε συνεχή εκπαίδευση με πρωτοβουλία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, με πρωτοβουλία των τοπικών επιτροπών διαιτησίας και της τοπικής δικής μας εδώ της ΕΣΠΕΔΑ, και βεβαίως με πρωτοβουλίες που πήρε ο Σύνδεσμος να κάνει συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση. Δεν σταματήσαμε καθόλου να κάνουμε εκπαίδευση στα μέλη μας. Μάλιστα, κάναμε παραπάνω από αυτή που κάναμε στο παρελθόν. Έχουμε την τύχη να έχουμε εξαιρετικούς διαιτητές στην Ελλάδα γενικά, αλλά ιδιαίτερα και στο σύνδεσμό μας. Έχουμε διεθνείς διαιτητές. Έχουμε τον κύριο Κουτσούλα, την κυρία Κυριοπούλου, και στο beach volley τον κύριο Μενεσλή. Έχουμε καθηγητές διαιτησίας όπως ο κύριος Διαμαντόπουλος. Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν πάρα πολύ. Ταυτόχρονα, έχουμε την υποστήριξη και στο επίπεδο των καθηγητών της ΟΔΒΕ, της Ομοσπονδίας μας. Και ουδέποτε αυτό το διάστημα μείναμε πίσω από πλευράς επαφής με το χώρο. Ευτυχώς. Δεν μπήκαμε σε γήπεδο εκτός από κάποιους που έπαιξαν στην Α1 ανδρών και λιγότερο στην Α1 γυναικών. Οι υπόλοιποι έμειναν απ' έξω. Και σας μιλάω τώρα από πλευρά συνδέσμου, ότι ο Σύνδεσμος, ενώ έκανε σχολές, βγήκαν καινούργιοι διαιτητές, δυστυχώς πολλοί από αυτούς, ενώ τους βγάλαμε, δεν έχουν παίξει έναν αγώνα. Ναι. Και φοβόμαστε για τη βιωσιμότητά τους τώρα. Δεν ξέρω, το επόμενο διάστημα που φαίνεται ότι θα αρχίσουν κάποιοι αγώνες λόγω των ηλικιακών πρωταθλημάτων που ξεκινούν, είναι πολύ πιθανό να έχουμε, να ξεκινήσουν κάποιοι νέοι διαιτητές για να μην τους χάσουμε. Το καλό τουλάχιστον είναι ότι στο βόλι οι διαιτητές δεν χρειάζεται να έχουν και πολύ καλή φυσική κατάσταση, τουλάχιστον όχι όσο όπως στα άλλα αθλήματα. Γιατί θα ήταν ένα επιπρόσθετο πρόβλημα αυτό. Σε ένα βαθμό, ναι, αλλά αν σας ακούσει ο πρόεδρος της ΚΕΔ να το λέτε αυτό, ο κύριος Αντωνούλης, φρονεί ακριβώς το αντίθετο και μας το λέει συνέχεια. Το λέω υπό την έννοια ότι, χωρίς να ξέρω και εγώ πολλά, ότι είναι στατική. Σαφώς, ναι. Όμως χωρίς φυσική κατάσταση δεν μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Εκτός του νους υγιή, σαν σώματι υγιή, κάτι λέγανε οι αρχαίοι, χρειάζεται να έχει και φυσική κατάσταση. Υποτείνεται, εγώ θα, σαν πρώτος διαιτητής, θα πάω να ανέβω στη σκάλα. Ναι. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που επί πολλά χρόνια ανέβαινε σε σκάλες που δεν χώραγε. Μάλιστα. Προσωπικά έχω ζήσει την κατάσταση αυτή από την κακή της πλευρά, με μια εμφάνιση που δεν ήταν πάρα πολύ καλή λόγω κακής φυσικής κατάστασης. Χρειάστηκε να χάσετε κιλά, δηλαδή. Χρειάστηκε να χάσω πολλά κιλά. Έχασα πολλά κιλά. Δεν μπορώ να πω ότι το έκανα για τη διαιτησία, αλλά ήταν και η διαιτησία ένας παράγοντας που με βοήθησε. Και σήμερα μπορώ και με καλύτερα. Οι διαιτητές χρειάζονται, λοιπόν, και φυσική κατάσταση. Ο δεύτερος διαιτητής, αν δείτε, δεν στέκεται. Πηγαίνω, έρχεται σίγουρα, συνέχεια. Ναι. Και οι επόπτες είναι απολύτως κινητικοί. Άρα σίγουρα χρειάζεται μια καλή φυσική κατάσταση και ο διαιτητής. Οπότε, τουλάχιστον, μπορούμε να πούμε ότι από την πανδημία βγήκε και κάτι θετικό. Περισσότερος χρόνος για εκπαίδευση, για επιμόρφωση των διαιτητών μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων, αν μπορούμε να τα πούμε. Ακριβώς. Που έγιναν. Ας ελπίσουμε να έρθουμε σε μια κανονικότητα από την επόμενη σεζόν όσον αφορά το βόλεϊ, για να έρθουν σε μια κανονικότητα και το θέμα της διαιτησίας
και των διαιτητών. Τώρα, αναφερθήκατε στο επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο, να μπούμε έτσι σε περισσότερες λεπτομέρειες, πώς το βλέπετε. Σίγουρα έχουμε πολλούς διεθνείς διαιτητές, διαιτητές που μας έχουν κάνει περήφανος και στο εξωτερικό. Πρόσφατα είχαμε και τον ορισμό δύο διαιτητών μας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, του κ. Γεροθόδωρου και του κ. Παπαδογούλα σε βόλεϊ και beach volley. Μισό λεπτό, ναι. Α, εντάξει. Είμαστε OK με τη σύνδεση. Πείτε μου λίγο για το επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και το επίπεδο των διαιτητών που δεν είναι διεθνείς ακόμη γενικότερα, θα ήθελα να μου πείτε. Το επίπεδο των διαιτητών. Για τους διεθνείς διαιτητές μας μιλώντας, θα σας πω από τη μικρή εμπειρία που έχω, σίγουρα υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι και αρμόδιοι που ξέρουν πολύ περισσότερα από μένα, αλλά με αυτά που γνωρίζω και όσα έχω δει, γιατί έχω πάει και στο εξωτερικό να δω, παρακολουθώ και μέσω τηλεόραση, διαδικτύου, ό,τι μπορώ στο εξωτερικό, θεωρώ, σαν προσωπική μου άποψη, ότι το επίπεδο των δικών μας διαιτητών είναι 2 με 3 levels επάνω από το μέσον όρο που βλέπουμε έξω. Βλέπουμε διαιτητές και σας μιλάω τώρα ακόμη και σαν ένας απλός φύλαθρος, μπορεί να σας το πει αυτό, που να ξέρει λίγα πράγματα από βόλεϊ. Δεν το λέω αυτό. Εγώ δεν ήμουν διεθνής, δεν πρόκειται να γίνω διεθνής, δεν με παίρνει ηλικία. Οι άνθρωποι όμως που είναι διεθνείς διαιτητές, οι Έλληνες, θεωρώ ότι και δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν ιδίο. Σαφέστατα, ο κύριος Γεροθόδωρος που αναφέρατε είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, μάλιστα, διαιτητεύει στο Nations League και διαπρέπει κιόλας. Νομίζω ότι είναι φωτεινό παράδειγμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Έχουμε πολλούς διεθνείς διαιτητές. Και όλοι οι διεθνείς διαιτητές που έχουμε το αξίζουν και είναι διεθνείς διαιτητές. Έχουμε δει διαιτησίες στο εξωτερικό που τρίβουμε τα μάτια μας με αρνητικό τρόπο και λέμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει διεθνής διαιτητής που το κάνει αυτό. Μπορεί να το δει ο καθένας, αν μπει και δει τα λάθη της διαιτησίας που έχει και η FIVB ακόμα στο site της. Θα δει και θα πει, μα αυτά δεν τα κάνουμε εμείς ούτε στις τοπικές κατηγορίες. Mm-hmm. Πραγματικά υπάρχουν διαιτητές που δεν είναι διεθνείς, για να έρθω στο δεύτερο που είπατε, που είναι σε χαμηλότερες κατηγορίες, αλλά διδάσκουν διαιτησία και πολλοί από αυτούς μάλιστα διδάσκουν διαιτησία, διδάσκουν ήθος, γιατί ο διαιτητής δεν είναι μόνο πόσο καλά θα σφυρίξει, είναι και πόσο, τι προσωπικότητα έχει. Πώς θα κερδίσει ακόμη και ένα λάθος να κάνει, που είναι ανθρώπινο το λάθος, είτε αν το αναγνωρίσει να προσπαθήσει να μαζέψει τις συνέπειες, είτε αν δεν το αναγνωρίσει να ξέρει να το διαχειριστεί. Συμβαίνουν τα λάθη. Yes. Δεν είναι κανείς αλάθητος. Αλλά οι διαιτητές μας είναι όριμοι, είναι γνώστες, έχουν πολύ ψηλό επίπεδο και βλέπω στο επόμενο διάστημα να εκτοξεύεται το επίπεδο ακόμη περισσότερο. Θα βγει η δουλειά που έχει γίνει αυτό το διάστημα. Και οι νέοι διαιτητές θα εκτοξευθούν. Και γιατί όχι να έχουμε ακόμη περισσότερες διεθνείς συμμετοχές. Ακριβώς. Και διεθνείς ορισμούς. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που είναι οι σχολές διαιτησίας και τα περιθώρια εξέλιξης που υπάρχουν και για κάθε διαιτητή. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό το project που ονομάζεται Σχολές Διαιτησίας. Πώς έχει κυλήσει όλο αυτό την δεδομένη στιγμή και πώς και αν έχει επηρεαστεί και από την πανδημία και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν επιβληθεί τελευταία? Παραδοσιακά στο νομό Αττικής έχουμε ένα φυτώριο με νέους διαιτητές, γιατί εκ των πραγμάτων υπάρχει πολλής πληθυσμός, πολλές ομάδες, πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται. Άρα έχουμε πάντα ζήτηση για να συμμετάσχουν σε σχολές διαιτησίας. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον όμορο σύνδεσμο της Αθήνας, Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία στο κομμάτι της διοργάνωσης των σχολών. Δεν λειτουργούμε ανεξάρτητα, αλλά σε συνεργασία. Τη μία κάνει ο ένα σχολή, την άλλη ο άλλος. Συνλειτουργούμε, συνδιοργανώνουμε τις σχολές σε έναν βαθμό. Και έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να έχουμε εκπαιδεύσει πολλούς διαιτητές, εκατοντάδες νέους διαιτητές, με πληρότητες στις σχολές 50 και 60 άτομα. Που αυτά είχαμε να τα δούμε χρόνια, ή δεν τα είχαμε, εγώ δεν τα είχα δει ποτέ. Οι σχολές ήταν των 15-20 ατόμων, 25, τώρα κάνουμε 40-50-60. Έχουμε επεκταθεί και κάνουμε και διαδικτυακές σχολές διαιτησίας, εφόσον το έχει επιτρέψει και το έχει οργανώσει η Ομοσπονδία Διαιτητών, η ΟΔΒΕ, σε συνεργασία με την ΚΕΔ. Η ΟΔΒΕ είναι ο φορέας ο οποίος διοργανώνει, έχει την ευθύνη της οργάνωσης των καθηγητών και των μαθημάτων, σε μια εξαιρετική συνεργασία. Έχουμε λοιπόν ροή νέων διαιτητών, ευτυχώς. Δυστυχώς λόγω της πανδημίας όμως τώρα, όπως σας είπα, παρότι βγάλαμε διαιτητές, φρενάραμε λίγο ή δεν έχουμε πού να τους πάμε. Είχαν κλείσει σχολές στη διάρκεια της καραντίνας? Όχι, κάναμε σχολές. Ναι. Κάναμε σχολές, αλλά ήμασταν λίγο πιο μαζεμένοι να μην φέρουμε πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε. Ταυτόχρονα υπήρξε και πρωτοβουλία και, όπως σας είπα, λόγω της ιδιαιτερότητας δικής μας, κάναμε και σχολές εκτός Αθήνας. Κάναμε σχολή Σάμο και Κυκλάδες και θέλουμε να ξανακάνουμε για να στελεχώσουμε τις θέσεις των διαιτητών για τις επόμενες περιόδους. Είναι ικανοποιητική η ροή των νέων διαιτητών.
οι σχολές είναι από τα ωραία αντικείμενα του αθλήματος, μάλλον της ενασχόλησης με την διαιτησία από την πλευρά του συνδέσμου. Και θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη επένδυση για το μέλλον. Στα μάτια των νέων παιδιών, όχι απλά, δεν είναι απαραίτητο να είναι νέοι σε ηλικία, αλλά πολλοί είναι, στα μάτια τους πολλές φορές βλέπω τους ανθρώπους που θα εξελιχθούν και θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας αργότερα στο εξωτερικό. Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι τα επόμενα χρόνια, το ξαναλέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, θα δούμε πολλά θετικά πράγματα από την ελληνική διαιτησία. Μακάρι, μακάρι, είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα, μιας και το αναφέραμε, μπορεί να έρθει κάποιος εύλογα και να ρωτήσει γιατί κάποιος να θέλει να ασχοληθεί με τη διαιτησία, να ξεκινήσει να ασχολείται με τη διαιτησία, σε τι θα τον ωφελήσει αυτό, κυρίως προς τον εαυτό του, προς τη δική του εξέλιξη. Πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Θα έπαιρνε πολλά πράγματα για να απαντήσω, θα τα περιορίσω λίγο. Μπορώ να σας πω γιατί δεν θα έπρεπε να έρθει να ασχοληθεί με τη διαιτησία. Ωραία, αρχίζω από εκεί. Αρχίζω από το δεν. Το δεν λοιπόν είναι για να βγάλει λεφτά. Έτσι, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Η θέση του διαιτητή στο βόλεϊ μιλώντας δεν είναι θέση που έρχεται κάποιος για να βγάλει λεφτά και να γίνει πλούσιος και να παίρνει μισθό. Το 99% των ανθρώπων που ασχολούνται, και αφήνω το ένα για να υπάρχουν εξαιρέσεις πάντα, το 99% έρχεται επειδή του αρέσει πάρα πολύ το άθλημα και θέλει να μπει στο γήπεδο, να κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα, το γιατί να το κάνει. Είπαμε δεν θα το κάνει για τα λεφτά. Γιατί να το κάνει? Γιατί του αρέσει το βόλεϊ. Και γιατί δεν γίνεται αθλητής, θα πεις. Μπορεί να μην έχει τις προδιαγραφές. Ή μπορεί να έχει τις προδιαγραφές να έγινε αθλητής και με το νέο κανονισμό διαιτησίας που έχει εισαχθεί να γίνει και διαιτητής. Βγάζω ένα νέο γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευρέως γνωστόν. Υπάρχει μια παραφιλολογία. Οι εν ενεργεία αθλητές, και φυσικά και όσοι έχουν φύγει από την ενέργεια, αλλά και οι εν ενεργεία αθλητές, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν διαιτητές. Να παρακολουθεί σχολή διαιτησίας και να βγουν διαιτητές. Προφανώς με κάποιους περιορισμούς, έτσι, που είναι προφανές ότι θα υπάρχουν στον κανονισμό διαιτησίας. Αλλά μπορούν να το κάνουν. Παλιά δεν μπορούσαν, τώρα μπορούν με τον νέο κανονισμό. Άρα μπορούν και από αυτή τη θέση. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Η διαιτησία απαιτεί κάποια προσόντα. Τα οποία προσόντα δεν τα έχουμε όλοι. Δεν είμαστε γεννημένοι με όλα τα προσόντα μας. Τα καλλιεργούμε, είναι επίκτητα όπως λέμε. Ήταν η επόμενη ερώτηση αυτό. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος ή να αναπτύξει για να γίνει διαιτητής? Αυτά που θα σας πω εκτός από χαρακτηριστικά είναι και στόχοι για τον καθέναν και είναι κίνητρα για να γίνει διαιτητής. Γιατί ένας διαιτητής βελτιώνεται στη ζωή του σε πολλούς παράγοντες. Αναπτύσσει την ηγεσία, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη ας πούμε και στη δουλειά κάποιου. Αναπτύσσει τη δικαιοσύνη, το αίσθημα της δικαιοσύνης. Το πρώτο πράγμα που ένας διαιτητής κάνει στο γήπεδο είναι δίκαιος. Δεν βλέπει τίποτα, δεν βλέπει ονόματα, δεν βλέπει πρόσωπα, δεν βλέπει, βλέπει μόνο αριθμούς, φανέλες και γραμμές και μπάλα, τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη λοιπόν. Αναπτύσσει πράγματα όπως η φιλοδοξία για εξέλιξη. Γιατί ξέρετε, ο διαιτητής ξεκινάει από την μικρότερη κατηγορία, τη Δέλτα, όπως λέμε, να πάει στη Γάμα, να πάει στη Β, να πάει στην Α, να γράψει καλά τις εξετάσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι ο διαιτητής βαφτίζεται και προχωράει. Έχει μελέτη, καθημερινά μελέτη. Ζητάμε να διαβάζουμε κάθε μέρα. Λέμε, διάβαζε κάθε μέρα ένα κεφάλαιο από τον κανονισμό. Yes. Μπορεί να μην το κάνουμε όλοι, αλλά αυτό είναι. Γιατί και οι κανονισμοί αλλάζουν και θα επανέλθουμε σε αυτό. Γιατί και πρόσφατα άλλαξαν οι κανονισμοί σε συνέδριο. Ναι, πρόκειται να εφαρμοστούν. Yeah. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι όταν είσαι διαιτητής, πρέπει να ενημερώνεσαι, να εκπαιδεύεσαι, να γίνεσαι καλύτερος και αυτόματα σου δημιουργείται και η φιλοδοξία. Να πας σε υψηλότερη κατηγορία, να γράψεις καλά στις εξετάσεις, να γράψεις μεγάλο βαθμό στις εξετάσεις, να τραβήξεις τα μάτια πάνω σου και να ανέβεις και την κατηγορία, να μπορείς να διαιτητεύσεις μεθαύριο σε εθνικές κατηγορίες, να πας σε υψηλή κατηγορία και γιατί όχι να γίνεις και διεθνής. Όλοι οι διεθνείς διαιτητές και ο κύριος Γεροθόδωρος, για παράδειγμα, που είναι το παράδειγμά μας αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε κάποια στιγμή απ' έξω να παρακολουθήσει μια σχολή διαιτησίας. Κανείς δεν τον βάφτισε, δεν πήρε κανένα χρήσμα. Όλοι από κάπου ξεκίνησαν. Από κάπου ξεκίνησαν όλοι. Yeah. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι στο μέλλον θα δούμε και άλλους να εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το καλλιεργούμε αυτό. Το καλλιεργούμε. Και βεβαίως κερδίζεις αποδοχή, σεβασμό όταν είσαι σωστός και καλός. Κερδίζεις αποδοχή, σεβασμό και να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Κερδίζεις ανθρώπους. Είπα νωρίτερα έτσι σε μια αποστροφή του λόγου μου ότι ένα από τα θετικότερα πράγματα που έχω δει από την ενασχόλησή μου με τη διαιτησία, όταν κάνω ταμείο το βράδυ σπίτι μου που λέω, είναι ότι έχω γνωρίσει πολλούς αξιόλογους ανθρώπους και από το χώρο της διαιτησίας και από το χώρο του βόλεϊ γενικότερα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για να πάει κάποιος στη ζωή του ένα βήμα παραπέρα. Εγώ στα σημαντικά στοιχεία θα προσθέθετα και το θάρρος του να αποφασίζεις και το να παίρνεις και αποφάσεις και κάτω από μεγάλη πίεση. Γιατί πολλές φορές, ειδικά σε παιχνίδια υψηλού επίπεδου ή όταν κρίνονται τρόπαια, όταν είναι ένας τελικός,
οι διαιτητές σφυρίζουν κάτω από πολύ μεγάλη πίεση. Σαφώς, είναι και άλλα πολλά πράγματα. Ένα είναι η ψυχραιμία που λέτε τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τον ήσαν επηρέαστος από το κλίμα. Και αν σας πω κάτι, έχουν ένας χαρακτηρισμός για τον διαιτητή του βόλεϊ μόνο, μόνο στο διαιτητή του βόλεϊ σημαίνει αυτό, είναι ότι, όπως λένε οι καθηγητές μας, πρέπει να είσαι ο δικαστής του δευτερολέπτου. Ο πρώτος διαιτητής, ειδικά ο πρώτος διαιτητής, αλλά και ακόμη περισσότερο με ρωτάτε και ο επόπτης, επειδή έχω περάσει και από αυτή τη θέση, πρέπει να δει, να κρίνει, να κατανοήσει, να περάσει από το μυαλό του σε χρόνο ντετέ όλο τον κανονισμό, να δει αυτό που έγινε, σε ποιο σημείο του κανονισμού αναφέρεται, έγινε σφάλμα. Αν έγινε σφάλμα, αναγνώρισε ποιο είναι αυτό. Αν το αναγνώρισε, σφύριξε εγκαίρως. Και με το που σφύριξε εγκαίρως, πρέπει να πάρει μια απόφαση να δει τι θα γίνει. Σφύριξα μετά. Σκέφτομαι σε χρόνο, έχω ένα δευτερόλεπτο το πολύ, να σκεφτώ τι πρέπει να γίνει. Να σηκώσω σωστά το χέρι μου, να πάρω όλη την πληροφορία από το γήπεδο, άρα πρέπει να είμαι και ψυχολόγος και εκτιμητής κατάστασης και ψύχρεμος, να αποφασίσω και αυτό που θα αποφασίσω να είναι και σωστό. Πολύ μεγάλη πίεση όταν είσαι στο tie break, στο 19-18 και κρίνεται ένα τρόπαιο. Κρίνεται ένα τρόπαιο και... Αυτό που λέτε είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων και δεν είναι κάτι απλό. Μπορεί πολλές φορές ο καθένας να βλέπει από τον καναπέ του σπιτιού του και να λέει τι σφύριξες εσύ, πώς πήρες αυτή την απόφαση, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, φαντάζομαι, έτσι. Όταν το ζεις. Επομένως, κατά τη γνώμη σας, με τις σημερινές συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελε ένας διαιτητής? Θεωρώ πως ναι, και θα παρότρινα τους ανθρώπους που ακούνε και ενδιαφέρονται να προχωρήσουν να γνωρίσουν τη διαιτησία από κοντά, να έρθουν σε επαφή με ένα σύνδεσμο, όπου και να βρίσκονται στη χώρα υπάρχουν σύνδεσμοι που μπορούν να απευθυνθούν και να ασχοληθούν με τη διαιτησία. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι στη ζωή τους, θα ανέβουν επίπεδα. Ήθελα να σας κάνω τώρα την εξής ερώτηση και με ενδιαφέρει πολύ η απάντησή σας. Ήθελα να ρωτήσω, από την εμπειρία σας, σαν κοινό στην Ελλάδα, εμείς έχουμε την παιδεία να αντιμετωπίζουμε μια απόφαση των διαιτητών στο γήπεδο, να συμπεριφερόμαστε σωστά απέναντί τους? Δεν μιλάω τώρα και με μονομένα περιστατικά, μιλάω γενικότερα σαν κοινό στο βόλεϊ οι Έλληνες. Κοιτάξτε να δείτε, μου είναι δύσκολο να κρίνω τους Έλληνες γενικά. Δεν θα κρίνω τους Έλληνες, θα κρίνω τους ανθρώπους που βλέπω εγώ. Ναι. Βλέπω στα γήπεδα, λοιπόν, έχω δει. Σαφώς υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που δεν είναι άξιο κανείς ούτε να τις αναφέρω, να τις θυμάται. Ακραίες περιπτώσεις. Όπως συμβαίνει και στη ζωή μας. Και περπατώντας στον δρόμο μπορεί να συναντήσει κάποιον και να συμβεί οτιδήποτε. Δεν είναι όμως το αντιπροσωπευτικό. Θεωρώ ότι το επίπεδο των φιλάθλων, των ανθρώπων που ασχολούνται με το χώρο, γιατί πάνω κάτω στο βόλεϊ, ξέρετε, δεν έχετε κανένα τυχαίος. Είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί, είτε έχουν παιδιά, είτε είναι παράγοντες ή έχουν κάποια σχέση. Δεν είναι κανένας άσχετος. Mm-hmm. Δεν είναι το επίπεδο των. Μας μου επιτραπεί η έκφραση των hooligans που βλέπουμε σε άλλα αθλήματα που δεν έχουν καμία σχέση και πάνε εκεί για να κάνουν φασαρία. Mm. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα στο βόλεϊ, τουλάχιστον σε αυτά που βλέπω εγώ. Ευτυχώς θα έλεγα. Θεωρώ λοιπόν ότι το επίπεδο των φιλάθλων, αυτών που είναι στην κερκίδα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι όριμοι, αναγνωρίζουν, σαφώς θα γκρινιάξουν και θα παραπονεθούν εκεί που αισθάνονται ότι αδικούνται. Και αν το κάνουν με κόσμιο τρόπο, εγώ είμαι και μαζί τους μάλιστα. Έχει τύχει σε γήπεδο να γυρίσω να πω: συγγνώμη, εάν θεωρείτε ότι αδικήσετε, φωνάξτε λίγο. Μα δεν ακούω τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να ακούς και κάτι από την κερκίδα. Δεν μιλάω να ακούς να σε βρίζουν φυσικά. Ναι. Αλλά ένα παράπονο, μια φωνή ξυπνά και λίγο τέματα. Δεν πειράζει. Συνήθως όμως. Βοηθάει και το διαιτητή λίγο. Πολλές φορές ναι. Αλλά συνήθως η αλήθεια είναι ότι ακόμη και ένα λάθος να γίνει διαιτητικό, στο τέλος του αγώνα και μια κουβέντα να πει κάποιος και να γκρίνιαξε απλά, στο τέλος του αγώνα, αν είσαι σωστός, θα έρθει και θα σου πω κάτι, εκείνη την ώρα στον αγώνα μου ξέφυγε κάτι, τελείωσε η υπόθεση εκεί. Μπορεί να συμβεί και αυτό μέσα στον αγώνα. Αλλά μεγάλο ρόλο παίζει και η συμπεριφορά, να ξέρετε, του διαιτητή. Εάν ο διαιτητής συμπεριφερθεί σωστά και λάθος να κάνει που μπορεί, επαναλαμβάνω, να συμβεί, και μια κακή συμπεριφορά να συναντήσει, στο τέλος του αγώνα όλα αυτά μπορεί να ξεχαστούν με μια σωστή στάση και συμπεριφορά και είναι άλλη μια κατάκτηση του διαιτητή να το καταφέρει. Πρέπει να εμπνεύσει ουσιαστικά το σεβασμό και στους αθλητές και στον κόσμο που τον παρακολουθεί. Ακριβώς. Και είναι δύσκολο, ξέρετε, ειδικά ελάτε στη θέση ενός αθλητή που έχει κάνει κάτι, ξέρει ότι δεν έχει κάνει σφάλμα. Και με τους φυγμούς και τους παλμούς στα ύψη. Και ο διαιτητής του λέει: έκανε σφάλμα και χάνει και το σετ εκείνη την ώρα. Ναι. Αν μπει κανείς στα παπούτσια του, εκεί λέμε τι άλλο αναπτύσσεις, σας λέω πολλές ώρες, ενσυναίσθηση. Ναι. Μπες στα παπούτσια του, εσύ στο δικό σου μυαλό δεν έχεις κάνει λάθος. Στο δικό του μυαλό έχεις κάνει όμως. Πρέπει να σκεφτείς λίγο πώς σκέφτεται αυτός και να καταλάβεις ότι εκείνη την ώρα με την ένταση που έχει, έχασε το σετ, θεωρεί ότι έκανες λάθος, τράβηξε και μία το φιλέ, του έφυγε. Κάνε μία παρατήρηση, όπως λένε αυτοί που ξέρουν περισσότερα. Κάνε μία παρατήρηση, αλλά
Μέχρι εκεί. Μέχρι ένα σημείο. Μην ανοίξει τώρα έριδα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμβρασμό ψυχής. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον αφήσει να κάνει ό,τι θέλει, αλλά καταλαβαίνετε στο επίπεδο που λέω, έτσι. Βέβαια. Τώρα το επίπεδο του βόλεϊ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ποιο είναι? Δυστυχώς είδαμε πολλά πρωταθλήματα να ακυρώνονται φέτος, να μην γίνονται καν αγώνες και ήταν πολύ λυπηρό αυτό για αθλητές και αθλήτριες. Είδαμε όμως και μια πρώτη κατηγορία ανδρών υψηλού επίπεδου, θεωρώ, με τις ομάδες να είναι πολύ ενισχυμένες, και είδαμε και δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες για τις εθνικές ομάδες τελευταία, την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πώς το βλέπετε το βόλεϊ στην Ελλάδα και είναι το μέλλον ελπιδοφόρο? Η αλήθεια είναι ότι για αγωνιστικά θέματα δεν είμαι πλέον αρμόδιος, όμως επειδή παρακολουθούμε τα πράγματα έχω μια αίσθηση και κυρίως επειδή ακούμε και διαδράμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο, όπως είναι οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, της ΕΟΠΕ, οι άνθρωποι των σωματείων, των ενώσεων, της ΕΣΠΕΔΑ, ακούμε και βλέπουμε και τους αθλητές. Θεωρώ λοιπόν ότι κοιτάζοντας λίγο πιο πίσω και πριν την πανδημία, το βόλεϊ στην Ελλάδα πέρασε μια μικρή κρίση. Έπεσε το επίπεδο από αυτά που ακούστηκαν στο χώρο, από αυτούς που ξέρουν να κρίνουν. Και σωματεία διαλύθηκαν. Σωματεία διαλύθηκαν, μειώθηκαν οι προϋπολογισμοί των ομάδων, τα οικονομικά, η οικονομική κρίση δεν άφησαν έγκυχτο το χώρο του βόλεϊ προφανώς και ήταν και εύκολο στόχος σε σχέση με άλλα αθλήματα. Άρα μοιραία δεν μπόρεσαν να γίνουν χρηματοδοτήσεις, δεν υπήρχαν γήπεδα, δεν υπήρχαν άνθρωποι να βάλουν χρήματα για να κάνουν μεταγραφές, για να φτιάξουν εγκαταστάσεις, για να έρθουν προπονητές. Και μοιραία αυτό είναι μια αλυσίδα. Έπεσε και το επίπεδο. Το τελευταίο όμως διάστημα, παρότι και λίγο πριν την πανδημία, υπήρχε μια χαραμάδα. Υπήρχε κάτι που φαινόταν ότι υπάρχει φως. Και είχαν ξεκινήσει προσπάθειες. Και σποραδικά που πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπάνε το βόλεϊ, αλλά και πιο συντεταγμένα. Το τελευταίο διάστημα στην πανδημία, βέβαια, ήταν χαριστική βολή για πολύ κόσμο, για πολλά σωματεία, για πολλούς παράγοντες. Δυστυχώς, φρέναρε λίγο αυτή η κατάσταση. Όμως, στην παρούσα φάση και μετά από κάποια εξέλιξη που ήρθε, εγώ τουλάχιστον δεν την γνώριζα, από μια ευνίδια, να το πω έτσι, πιθανότητα χρηματοδότησης που προέκυψε από την πολιτεία, κάποια υλοποιήθηκε κιόλας και φαίνεται ότι και στο μέλλον υπάρχει ένα φως. Από αυτά που ακούγονται, εάν ανέβει και λίγο το επίπεδο στο προηγούμενο διάστημα σε αυτά που είδαμε να παίζονται, στην Α1 ανδρών κυρίως, γιατί τα υπόλοιπα δεν είχαν πολλά να κάνουν. Η Α1 ανδρών όμως εμφάνισε ένα πολύ καλό πρόσωπο και αρχίσαμε και θυμόμαστε καλές εποχές. Και από αυτά που ακούγονται, θεωρούμε ότι στο εγγύς μέλλον, στην ερχόμενη περίοδο να είμαστε καλά και να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, θεωρείται με ΑΙ από πολύ κόσμο που ξέρει ότι το επίπεδο θα είναι υψηλό. Ναι. Θα είναι υψηλό και στις εθνικές κατηγορίες Α1 κυρίως, αλλά και στο χαμηλότερο. Ακόμη και μια υπρι-λίγ και των ανδρών και των γυναικών, ιδιαίτερα των ανδρών που δεν πρόλαβε να παίξει, συστήθηκε και δεν πρόλαβε να παίξει, αναμένουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η Α1 η λίγα σίγουρα είναι. Και στις γυναίκες βλέπουμε μικρότερα σωματεία να έχουν ανέβει στην απόδοση και αυτό που λένε και οι άνθρωποι μας και χθες που είχαμε μια συνάντηση και η ΚΕΔ κυρίως. Μας εφιστά την προσοχή και λέει προσέξτε, οι αγώνες θα είναι πολλοί και δύσκολοι όλοι. Δεν θα υπάρχει εύκολο αγώνας που παίζει το φαβορί με τον τελευταίο και είναι εύκολος αγώνας. Και αυτός ο αγώνας θα είναι δύσκολος. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς ακόμα καλύτεροι. Βλέπουμε φως. Και για να κλείσω με το τελευταίο που μου είπατε, εθνικές ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι σαν Έλληνες που ασχολούμαστε με το βόλεϊ που έχουμε τέτοιες επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερη συνεχόμενη φορά που και οι δύο ομάδες, και η ανδρική και η γυναικεία, περνάνε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ειδικά η γυναικεία που ταλαιπωρήθηκε πολύ, ειδικά το γυναικείο βόλεϊ. Ακριβώς. Το γυναικείο βόλεϊ ήταν σε πολύ δεινή θέση. Εν τούτης σώθηκε. Πολλές παίκτρες που πήγαν στο εξωτερικό ήρθαν, βοήθησαν την εθνική και είναι εκεί που είναι. Και να ευχηθούμε να έχουν μια καλή πορεία και οι δύο ομάδες μας, γιατί αξίζουν σε αυτές τις συνθήκες την αναγνώριση. Τώρα κλείνοντας, να πούμε ότι είστε μια βολεϊκή οικογένεια. Εσείς, ο γιος ασχολείται με τη διαιτησία και αυτός. Η κόρη τη γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ από το Μήλωνα. Η δική σας ανασχόληση έπαιξε ρόλο στο να ακολουθήσουν και τα παιδιά αυτό το δρόμο? Να σας πω, στην πραγματικότητα η κόρη μου ξεκίνησε βόλη πριν αρχίσω εγώ τη διαιτησία. Περίπου, δηλαδή κάπου εκεί ξεκίναγε. Και το αντίθετο, μάλλον, μπορεί να έγινε και το αντίθετο. Δηλαδή μπήκα στα γήπεδα, έβλεπα και κάπου, ξέρεις, ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία η κόρη μου η Στεφανία. Συνέχισε, έπαιξε πολλά χρόνια στον Άλυμο, στους Τράχωνες. Και τώρα είναι στο Μήλωνα εδώ και 2 χρόνια και νομίζω ότι πάει πολύ καλά. Πλέον είναι μεγάλη,
δεν χρειάζεται τον μπαμπά της σε τίποτα, είναι ανεξάρτητη. Είμαι πολύ περήφανος και για τα δύο παιδιά μου, θα μιλήσω και για το γιο μου. Η κόρη μου είναι φοιτήτρια, τελειώνει τη σχολή της φέτος, εργάζεται, κάνει το βόλεϊ της, είναι εξαιρετικό παιδί και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από οποιοδήποτε άλλο, αλλά θεωρώ ότι είναι και καλή αθλήτρια. Εγώ θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς, αλλά χαίρομαι γιατί μου το λένε και άλλοι. Και πιστεύω ότι έχει και μέλλον και εξέλιξη. Και ο ένας τραβάει τον άλλον πάλι. Έτσι. Έτσι, το μόνο ότι δεν μπορώ, αν τη διαιτήτευα, προφανώς δεν επιτρέπεται καθόλου και δεν θα το έκανα. Αλλά μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου θα ήταν αν χρειαζόταν να της δείξω κίτρινη κάρτα. Λογικό. Έτσι, σε ό,τι αφορά το γιο μου, είναι λίγο μικρότερος εκείνος, είναι 20, η κόρη μου είναι 22. Ο Νικόλας λοιπόν έπαιξε λίγο βόλεϊ, αλλά περισσότερο τον είχε κερδίσει τον μπάσκετ παικτικά. Mm-hmm. Στη συνέχεια όμως είδε τη διαιτησία μέσα από μένα και αποφάσισε να ασχοληθεί με τη διαιτησία. Σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή δεν είχε κλείσει καλά-καλά τα 18 όταν ξεκίνησε να παρακολουθεί τη σχολή. Λίγες μέρες μετά τα 18. Γρήγορα έγινε διαιτητής. Τα πήρε αμέσως γιατί ήταν μαζί μου, παρακολουθούσε γήπεδα, διαβάζαμε μαζί κανονισμούς και τα είχαν μάθει. Και τέλος πάντων έχει γίνει ένας νέος διαιτητής καλός. Προχωράει, εξελίσσεται. Μακάρι να το θέλει και να προχωρήσει. Έχει προδιαγραφές μαζί με πολλά άλλα παιδιά της γενιάς του που είναι αξιόλογα και έχουν πολλές προδιαγραφές. Μακάρι να προχωρήσει και ο γιος μου. Επίσης, ασχολείται και με κάτι ιδιαίτερο. Ασχολείται με το βίντεο check. Το οποίο βίντεο check είναι πολύ εξειδικευμένο. Και αυτό μεγάλο κεφάλαιο της διαιτησίας. Μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι απαραίτητο κανείς να είναι διαιτητής για να ασχοληθεί με αυτό. Mm-hmm. Αλλά όταν είσαι διαιτητής, έχεις και ένα ίσως πλεονέκτημα για να καταλάβεις πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Και ο Νικόλας αυτό το έχει πετύχει υπό την καθοδήγηση ανθρώπων όπως ο Μιχάλης ο Τζιντομινάς, που είναι πολύ έμπειρος και τον έχει υποστηρίξει πολύ, και άλλων. Και έχει πάει πολύ καλά και σε αυτό το κομμάτι mm-hmm. που ασχολείται. Και έτσι ασχολούνται όλοι με το αντικείμενο από τη μία ή την άλλη θέση. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Ο καθένας όμως είναι ανεξάρτητος. Σε καμία περίπτωση δεν συλλειτουργούμε σε τίποτα. Αλλά μας αρέσει έτσι που ένας ασχολείται και όλοι ασχολούμαστε με το ίδιο αντικείμενο από άλλη θέση. Καλή σας διαδρομή να ευχηθούμε στα παιδιά. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο. Επομένως, κρατάμε ότι η διαιτησία στην Ελλάδα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, ότι υπάρχει ένα ελπιδοφόρο μέλλον, ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στις σχολές διαιτησίας και εσείς προσωπικά ενθαρρύνετε τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την διαιτησία, έχουν να κερδίσουν αρκετά. Νομίζω όχι μόνο τους νέους ανθρώπους, όποια ηλικία και αν βρίσκονται, γιατί εσείς είστε το ζωντανό παράδειγμα, νομίζω. Ναι, εγώ ξεκίνησα 40. Ξεκίνησατε μεγάλος. Επομένως, έχουμε ένα καλό μέλλον όσον αφορά τη διαιτησία στο βόλι και ελπίζω όλα να εξελιχθούν καλά. Γρήγορα όλοι στα γήπεδα, οι διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια όλων των κατηγοριών. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο, γιατί να έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε και μια άλλη φορά στο μέλλον. Θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, να είμαστε όλοι καλά και να συναντηθούμε στα γήπεδα πλέον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είμαστε υγιείς και να συναντηθούμε στα γήπεδα. Ήταν ο κύριος Πέτρος Παπαχατζής, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτών Πεδοσφαίρισης Δυτικής Αττικής και Πειραιά. Τον ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και εμείς εδώ επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κύριε Παπαχατζή, γεια σας. Ευχαριστούμε και γεια πάλι. Γεια σας. Ευχαριστώ.